Και πού θα πάμε τώρα. Πάμε να κλείσουμε με... Τι γίνεται στο Σύνταγμα, παιδιά. Παίζουμε beach volley, το πιστεύετε? Και όμως είναι και ο Κώστας Ασημακόπουλος από το Εθνος.gr. Καλημέρα και σε σένα και στους καλεσμένους μας, Κώστα. Καλημέρες. Καλημέρα, παιδιά, από το Σύνταγμα που έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη παραλία. Όπως βλέπετε, στο κέντρο του Συντάγματος, στην κεντρικότερη πλατεία της χώρας, έχει στηθεί αυτή η πανέμορφη εγκατάσταση που από χθες το βράδυ φιλοξενεί το πρώτο τουρνουά του Masters Beach Volley. Έχω κοντά μου και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιώργο Καραμπέτσο, αλλά και τον Ιάσονα Κανέλο, που εκπροσωπεί τους αθλητές. Μάλιστα, αρχίζουν τα παιχνίδια σε πολύ λίγα λεπτά. Βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο. Πρόεδρε, το beach volley έχει φύγει από τις παραλίες, έχει μπει στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς μετά την Αθήνα ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη με την Αριστοτέλους, Ξάνθη και Άγιος Νικόλαος. Αυτός πλέον είναι ο στόχος της Ομοσπονδίας, να μεταφέρει το beach volley έξω από τις απαράκτιες περιοχές, κυρίως σε τόσο μεγάλους δήμους και στις πλατείες των δήμων, θα λέγα, ξεκινώντας από το Σύρδαμα, πηγαίνοντας στην Αριστοτέλη στο μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, μετά στη Ξάνθη και θα ολοκληρώσουμε στον Άγιο Νικόλαο. Κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να πηγαίνουμε έτσι σε μεγάλες πόλεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το Σύνταγμα και την Αριστοτέλους ως μόνιμους χώρους που θα διεξάγεται το πιστεύω. Πάμε λίγο να πούμε τα μυστικά που ο κόσμος δεν τα ξέρει. Εδώ ήρθαν 40 φορτηγά άμμος, έτσι. Ειδική άμμος, χαλαζιακή, δεν ζεσταίνεται, δεν βρέχεται. Μια καταπληκτική κατάσταση, μεγάλο κόστος βέβαια. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά από 2 χρόνια καραντίνας, βλέπουμε ότι το άθλημα μπαίνει πάλι δυναμικά και είδαμε και πολύ κόσμο χθες το βράδυ εδώ στις εξέδρες. Για το σημαντικό ήταν κατά τη διάρκεια όντως της πανδημίας και της καραντίνας. Η Ομοσπονδία δεν σταμάτησε να έχει την επαφή που θα έπρεπε να έχει με τους Δήμους και με τους χορηγούς, γιατί οι Δήμοι είναι οι συνδιοργανωτές μαζί μας και οι χορηγοί είναι αυτοί που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Θα πάμε και στον Ιάσονα Κανέλο. Θα μας πει τώρα εκ μέρους των αθλητών πόσο δύσκολο είναι και πόσο διαφορετικό είναι το beach volley σε σχέση με τη σάλα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι διαφορετικό πιο πολύ. Δεν είναι ότι είναι δύσκολο. Καθένας είναι στο άθλημά του. Κάποιοι κανονισμοί είναι λίγο διαφορετικοί. Αρχικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε αυτό το άθλημα και ειδικά εδώ πέρα σε μια τόσο ωραία και μεγάλη πλατεία. Αυτά. Πες μου λίγο, το beach volley είναι το δεύτερο πιο εμπορικό άθλημα. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε και περισσότερες συνδέσεις στη συνέχεια του προγράμματός μας. Yeah. Γενικά, όπως είπαμε, αρχίζει σε λίγο το πρόγραμμα των αγώνων και θα κορυφωθεί το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ που θα έχουμε τους τελικούς και των κοριτσιών και των αγωριών. Κυριακή βράδυ στο Σύνταγμα, λοιπόν, ραντεβού για τους τελικούς beach volley με πολύ καλοκαίρι μέσα σε όλο αυτό και την επιστροφή του αθλήματος. Και όπως το είπες, Κώστα μου, και μετά το COVID επανέρχεται το άθλημα πάρα πολύ δυναμικά. Μπράβο στους οργανωτές, μπράβο και στους αθλητές, διότι είναι καταπληκτική εικόνα να τη βλέπει κανείς. Ακόμα και στο Σύνταγμα τώρα. Πολλοί να πάνε όλοι από κοντά να τον απολαύσουν όλο αυτό, δεν είναι και συνηθισμένο. Ένα γήπεδο beach volley στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.